Όταν το μέλλον πλησίασε, του Νίκου Λιγερού. Είχα διαβάσει για το παράδειγμα που δίνουν μερικοί στους άλλους, αλλά δεν είχα σκεφτεί ούτε στιγμή ότι θα μπορούσα να κάνω το ίδιο. Δεν ξέρω για σας, αλλά τουλάχιστον για μένα ήταν μία ουτοπία. Και τώρα που είμαστε εδώ, και τώρα που είμαστε μετά την ουτοπία, αναρωτιέμαι γιατί καθυστερήσαμε τόσο πολύ. Αν σκεφτούμε ότι η Φιλική Εταιρεία δημιουργήθηκε το 1814 και κατάφερε να προετοιμάσει την Εθνική Επανάσταση σε 7 χρόνια, για να τα καταφέρουμε το 1821. Τι άλλο πρέπει να δούμε για να συνεχίσουμε το έργο της απελευθέρωσης? Έχουμε μάθει να μη συμμετέχουμε, λες και δεν υπάρχουν μεγάλοι αγώνες, λες και δεν υπάρχει όραμα. Αλλά εδώ μέσα βλέπω το μέλλον μας και όχι μόνο το παρελθόν. Μας βλέπω με τα παιδιά μας να ερχόμαστε ελεύθερα στη λειτουργία της Αγίας Σοφίας. Αν δεν το ζητήσουμε, κανείς δεν θα μας το δώσει. Θέλω να μας φανταστείτε να είμαστε εδώ όλοι μαζί με τους δικούς μας. Να ακούμε να ψέλνουν όλοι οι κληρικοί. Και εμείς, ο λαός, να έχουμε μέσα μας τους ύμνους τους Βυζαντινούς. Μόνο που το σκέφτομαι, με πιάνει ρίγος, γιατί ποτέ πριν δεν είχα τολμήσει να το φανταστώ. Ενώ μαζί σας είμαι εδώ για να προετοιμάσω το μέλλον.